Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν πως το τέλος της πανδημίας είναι πολύ κοντά. Οι επιστήμονες όμως προειδοποιούν πως χρειάζεται ακόμα προσοχή, καθώς νέες μεταλλάξεις κάνουν την εμφάνισή τους, όπως η μετάλλαξη κένταυρος. Έρχεται ο κένταυρος, ο οποίος αποτελεί μια υποπαραλλαγή της όμικρον 2, ενώ εμείς αυτή τη στιγμή είχαμε να κάνουμε μέχρι τώρα με την όμικρον 4 και 5. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι κάπως διαφορετικός ο ιός. Πλέον έχουμε μάθει αυτό που κάνει, αλλάζει συνεχώς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μολυνθεί έστω και τελευταία με την όμικρον 5, ίσως να μην έχει προστασία για τον κένταυρο. Η ρυθμιστική αρχή της Μεγάλης Βρετανίας έδωσε το OK για το εξελιγμένο εμβόλιο της Moderna. Το εξελιγμένο λοιπόν εμβόλιο της Moderna περιλαμβάνει κατά 50% την αρχική μορφή του κορονοϊού και κατά 50% την όμικρον 2. Εμείς είμαστε στην όμικρον 5. Τα καινούργια εμβόλια τα οποία θα έρθουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως από το Σεπτέμβριο και μετά θα είναι σίγουρα μια μεγάλη προστασία. Σε αρκετά κράτη της Ευρώπης, σε ό,τι αφορά στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, σχεδιάζεται το άνοιγμα χωρίς τη χρήση μάσκα στα δημοτικά, αλλά με τη χρήση μηχανημάτων απολύμανσης του αέρα στις αίθουσες. Μην κάνουμε το λάθος, μια που είμαστε σε διακοπές ακόμα, ο Αύγουστος βαίνει προς το τέλος του, αλλά είμαστε μέσα στην τρελή χαρά των διακοπών, να φανταστούμε ότι από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο ή Νοέμβριο ο κορονοϊός θα εξαφανιστεί, ειδικά σε δημοτικά και γυμνάσια που έχουμε λιγότερους εμβολιασμούς, έχουμε περισσότερο συγχρονισμό. Η δεύτερη αναμνηστική δόση, δηλαδή η τέταρτη, αυξάνει τα αντισώματα για 3 μήνες στις ευπαθείς ομάδες και στους ηλικιωμένους, ώστε αν μολυνθούν να νοσήσουν ήπια. Η δεύτερη αναμνηστική, δόξα σε Θεός, υπάρχουν τα εμβόλια. Αν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα καρδιακό πρόβλημα και έρχεται ο COVID και απορριθμίζει το πρόβλημά του και ο άνθρωπος μετά πεθαίνει από το καρδιακό πρόβλημα. Αυτός ο άνθρωπος πέθανε με COVID ή από COVID? Πιστεύω από COVID. Αν αυτός ο άνθρωπος έχει κάποια αντισώματα παραπάνω και καταφέρει να μην απορριθμιστεί καρδιολογικά, λογικά θα πάει πολύ καλύτερα η κατάστασή του. Τέλος, όπως επισημάνθηκε για το νέο εμβόλιο, έγκριση έχει λάβει μέχρι τώρα μόνο μία εταιρεία. Οι γιατροί απαιτούν να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις παραγγελίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την επιλογή των εμβολίων, τον αριθμό των εμβολίων και πάνω απ' όλα ποιες εταιρείες θα διαλέξει αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια τεχνολογία εμβολίων θα διαλέξει. Ποια θα είναι τα εμβόλια τα οποία θα ενδείκνυνται σε κάποιες ειδικές κατηγορίες πολιτών, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα εμβόλια για όλους. Εκτός από τις εταιρείες που παράγουν πρωτεϊνικά εμβόλια τέλος και όχι τύπου mRNA όπως το Novavax, έγκριση έχει λάβει και μια γαλλική εταιρεία με απενεργοποιημένο ιό.